Κάναμε μια πάρα πολύ καλή αρχή με το παιδικό φεστιβάλ και προχωράμε πλέον με τις εκδηλώσεις που έχουμε και τις δράσεις για τα μικρά παιδιά. Το Σάββατο λοιπόν στις 18 Μαΐου, στις 11 η ώρα το πρωί, περιμένουμε τους μικρούς μας φίλους στο χώρο του Συλλόγου στο Καλαμπάκι για να φτιάξουν μία σβούρα με ανακυκλώσιμα υλικά, μία σβούρα μοναδική και βέβαια να δούμε και ποια σβούρα θα είναι η καλύτερη. Αυτό που χρειάζεται να έχουν μαζί τους τα παιδιά είναι ένα παλιό CD, μία μπύλια, ένα βόλο δηλαδή από αυτό που χρησιμοποιούσαμε όλοι σαν παιδιά και ένα καπάκι από ένα μπουκάλι. Αυτά τα τρία υλικά θα φτιάξουν μια μπιλια ενα βολο δηλαδη απο αυτο που χρησιμοποιουσαμε ολοι σαν παιδια και ενα σβούρα με την καθοδήγηση της κυρίας Παρασίδου, της ζωγράφου μας και δασκάλα των τμήματων καλών τεχνών και στη τε συνέχεια τα παιδιά θα μπορέσουν να τις δοκιμάσουν κιόλας. Παράλληλα στο χώρο του συλλόγου θα γίνει και το τουρνουά σκάκι. Ο κύριος Δερμιτζόγλου έχει την επίβλεψη του τουρνουά, οι μικροί σκάκιστές μας θα μαζευτούν στο χώρο του συλλόγου στις 10.30 το πρωί για να βγει το πρόγραμμα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένας πολύ ωραίος αγώνας για όλους όσου τους ενδιαφέρει το σκάκι. Mm -hmm. Και ύστερα έπεται συνέχεια γιατί είναι και το πανηγύρι του χωριού Κωνσταντίνου και Ελένη. Βεβαίω. Το Σάββατο το βράδυ, βέβαια, που θα έχουμε και την προβολή τη Eurovision τον τελικό, για του μικρού και μεγαλύτερου φίλου που του ενδιαφέρει, θα φροντίσουμε στον χώρο του Συλλόγου να κάνουμε μία μικρή προβολή. Και βέβαια μετά θα συνεχίσουμε για τι εκδηλώσει των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη, τι καθιερωμένε εκδηλώσει, ε, τι πανηγυρικέ και την Δευτέρα 20 Μαΐου και την ανήμερα 21 θα υπάρχουν εκδηλώσεις στην, πλατεία, στην κεντρική πλατεία με χορευτικά τμήματα.